Ο νους που δεν σκέπτεται δεν προβληματίζεται, δεν γκρίνει, δεν αλλάζει άποψη παρά τα όσα αρνητικά συμβαίνουν γύρω του, έχει σαν αποτέλεσμα να πάρει και λάθος αποφάσεις. Παρόλες τις διαφορές που μπορεί να έχει κάποιος με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, θα πρέπει να σκεφτεί να προβληματιστεί και να κρίνει στην κατάσταση που έχουν φέρει τη χώρα, στη φτωχοποίηση του ελληνικού λαού από την αντιλαϊκή πολιτική που έχουν ακολουθήσει τα αστικά κόμματα όλα τα τελευταία χρόνια. Θα πρέπει να τον προβληματίσει η υγεία, η παιδεία, η οικονομία, η εξωτερική πολιτική. Η δημόσια υγεία έχει απαξιωθεί με ελλείψεις σε νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό στα νοσοκομεία, όπως και σε υλικοτεχνική υποδομή. Έχεις λεφτά, θα θεραπευτείς, θα σωθείς. Δεν έχεις λεφτά, εξυπακούεται. Η παιδεία έχει ιδιωτικοποιηθεί το ίδιο, τα δημόσια σχολεία έχουν απαξιωθεί και τα παιδιά σπρώχνονται προς τα κολέγια και προς τα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Έχεις λεφτά, τα παιδιά σου θα σπουδάσουν. Δεν έχεις λεφτά, τα παιδιά σου θα μπουν αμόρφωτα. Τα τρόφιμα, τα είδη πρώτης ανάγκης, η ενέργεια, η υγεία, οι τιμές τους είναι στα ύψη και έχουμε σχεδόν καθημερινές αυξήσεις χωρίς να λαμβάνονται ουσιαστικά μέτρα από την κυβέρνηση για να ανακουφιστεί ο λαός. Αλλά το μόνο που κάνουν είναι υπό τύπο ελεημοσύνης και σε μορφή ΠΑΣ να δίνουν κάποια χρήματα στο λαό. Το έγκλημα στα Τέμπη είναι αποτέλεσμα της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που η χώρα είναι μέλος για αποδέσμευση των μεταφορών. Η Νέα Δημοκρατία και τα αστικά κόμματα έχουν ευθύνες διότι με τη συμφωνία που διαπραγματεύτηκε ο ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Συμφωνία Ποινικής Συνεργασίας Χώρας και Ηνωμένων Πολιτειών και υπογράφηκε από τη Νέα Δημοκρατία, η χώρα έχει μετατραπεί σε ένα αμερικανατοϊκό στρατόπεδο και ορμητήριο από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Έχουν βαριές ευθύνες διότι έχουν εμπλέξει τη χώρα σε πόλεμο που δεν έχει σχέση με τη χώρα μας. Φυσικά ο ΣΥΡΙΖΑ στρουθοκαμιλίζει εδώ και ρίχνει όλα τα βάρη στην Ρωσία και για την Ουκρανία δεν λέει κουβέντα. Ενώ όλοι ξέρουμε ότι είναι ένας πόλεμος των υπεριαλιστών και του κεφαλαίου για το ποιος θα έχει την παγκόσμια κυριαρχία. Έχουν στείλει πολεμικό εξοπλισμό πάνω από 3.700 τόνους πυρομαχικά και κάθε μορφής. Σχεδιάζεται να στείλουν S-300 και άλλα όπλα και αυτά θα λείπουν από την άμυνα της χώρας. Είναι όπλα, οπλικά συστήματα τα οποία έχουν προμηθευτεί για την ανάγκες της χώρας και όχι για να τα στέλνει ο κύριος Μητσοτάκης όπου θέλει. Τον τελευταίο καιρό ακούγεται ένας όρος από το ΝΑΤΟ, νατοϊκό έδαφος. Τον ίδιο όρο χρησιμοποίησε ο κύριος Μητσοτάκης από την Αλεξανδρούπολη. Η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη είπε ότι δεν είναι ταμπού να έχουμε συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο, όπως και ότι η Τουρκία έχει χιλιόμετρα ακτών στο Αιγαίο, άρα μπορούμε να έχουμε και συνεκμετάλλευση. Από ό,τι φαίνεται ετοιμάζουν μία συμφωνία τύπου Πρεσπών για το Αιγαίο, με συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο και πιθανόν εθνικό ακροτεριασμό. Κανείς Έλληνας πατριώτης δεν θα πρέπει να έχει εμπιστοσύνη στα αστικά κόμματα ούτε για τα εθνικά θέματα. Για τους συναδέλφους μου των ενόπλων δυνάμεων θα ήθελα να πω ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, εκτός από τις θέσεις που έχει για τα εθνικά θέματα αλλά και για τα ελληνοτουρκικά, είναι πάντα στο πλευρό των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφάλειας, με συχνές ερωτήσεις και επερωτήσεις στη Βουλή για τα προβλήματα που τους απασχολούν, με επισκέψεις στα ακριτικά νησιά και στην Παραμεθόριο, με συναντήσεις με συνδικαλιστικές οργανώσεις των ενενεργεία και αναποστρατεία στελεχών. 11 απόστρατοι συνάδελφοι είναι στα ψηφοδέλτια του ΚΚΕ στις εκλογές αυτές σε όλη τη χώρα. Το ζητούμενο σε αυτές τις εκλογές δεν είναι να επιλέξουμε μεταξύ του Μπαγιάτικου και του Σάπιου, γιατί το πρόβλημα είναι στη ρίζα. Στις 21 του Μάη, κόκκινη ψήφο στην κάλπη για να κάνουμε το πρώτο βήμα για την ανατροπή και να αλλάξουμε τη ρίζα.